κάθε σημαντικό φιλοσοφικό ρεύμα συγκροτείται και διαμορφώνεται μέσα από τον κριτικό διάλογο με συγγενικές ή διαφορετικές ή αντίπαλες φιλοσοφικές κατευθύνσεις. Αυτό ισχύει και για την φαινομενολογία ως το σημαντικότερο ίσως φιλοσοφικό ρεύμα του 20ου αιώνα στην υπηρετική Ευρώπη. Η φαινομενολογία διαμορφώθηκε μέσα από τον κριτικό διάλογο με πολύ διαφορετικές και αντίπαλες προσεγγίσεις. Προσπάθησα τις προηγούμενες διαλέξεις να αναφερθώ σε μία προσέγγιση η οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλής στις αγγλοσαξονικές χώρες, στην Πανεπιστήμια κυρίως της Αμερικής και της Αγγλίας, οι οποίες υιοθετούν μία νατουραλιστική, όπως λέμε, στάση, μία επιστημονιστική στάση και που αμφισβητούν στην φαινομενολογία το δικαίωμα να ομιλεί έγκυρα, εγκύρως, περί των συνειδησιακών φαινομένων. Σας είχα παρουσιάσει, αν θυμόσαστε, την κριτική που έχει ασκήσει ένας σημαντικός Αμερικανός φιλόσοφος του νου, που λέμε εμείς, philosophy of mind, φιλοσοφία της συνείδησης, τον Ντάνιελ Ντένετ, ο οποίος υποστήριζε ότι για τη συνείδηση πρέπει να υιοθετήσουμε μία στάση ανάλογη με εκείνη που υιοθετούν οι πειραματικές φυσικές επιστήμες. Ο μόνος τρόπος για να προσεγγίσουμε με έγκυρο τη συνείδηση και τα φαινόμενα είναι να υιοθετήσουμε την οπτική γωνία ενός επιστημονικού παρατηρητή. Στη φιλοσοφία λέμε σήμερα ότι είναι μια ανάλυση που γίνεται από την οπτική γωνία του τρίτου προσώπου. Ο Χάιντεγκερ ονομάζει αυτό μια ανάλυση από την οπτική γωνία ενός ουδέτερου παρατηρητή που βλέπει τραπεζοντινά τη ζωή του απ' έξω. Όχι ως δρόν υποκείμενο που διαμορφώνει τη ζωή του, αλλά ως ένας παρατηρητής της ίδιας της ζωής του. Ο Ντένετ είχε ονομάσει τη δική του προσέγγιση ετεροφαινομενολογία για να τονίσει ακριβώς ότι βλέπει τα συνειδησιακά φαινόμενα από την οπτική γωνία ενός άλλου προσώπου, ενός έτερου. Βρίσκεται έξω από το υποκείμενο που διερευνάμε. Και η κριτική που ασκεί στη φαινομενολογία είναι διπλή. Λέει πρώτον ότι η φαινομενολογία αναφέρεται σε συνειδησιακά φαινόμενα, φαινόμενα της συνείδησης, χωρίς όμως να υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι αυτά τα φαινόμενα έχουν μια πραγματική υπόσταση. Το υποκείμενο περιγράφει τον εαυτό του και λέει ότι έχει αυτά τα συνειδησιακά φαινόμενα, ενδέχεται να απατάται ως προς την υλική υπόσταση αυτών των φαινομένων. Ένα δεύτερο στοιχείο που αμφισβητεί είναι ότι εάν εγώ, ας πούμε, περιγράφω τον εαυτό μου και λέω ότι έχω αυτή τη στιγμή ένα βίωμα πόνου ή ένα βίωμα το οποίο σχετίζεται με ένα ενέργημα ανάμνησης, με ένα ενέργημα προσδοκίας μελλοντικής ή με ένα συνέστημα φόβου, ενδέχεται όταν περιγράφω εγώ αυτό το συνέστημα να υποπίπτω σε ένα σφάλμα, το οποίο όμως αδυνατό να εντοπίσω και να διορθώσω. Γιατί δεν έχω αντικειμενικά κριτήρια για να ελέγξω την ορθότητα της περιγραφής μου. Υποθέτει λοιπόν ότι κάθε πρωτοπρόσωπη περιγραφή, δηλαδή την περιγραφή που κάνει το υποκείμενο για τον εαυτό του και τα βιώματά του, χαρακτηρίζεται από μία έντονη αφέλεια και από μία και είναι βάλωτα σε λάθος ή μάλλον, για να το πούμε ακριβώς, λέει ο Ντένετ, δεν υπάρχουν εδώ πέρα κριτήρια ορθότητας. Δεν ξέρουμε αν αυτό που λέει το υποκείμενο είναι σωστό ή λάθος. Δεν έχουν κριτήρια. Και άρα δεν έχει νόημα να υιοθετούμε αυτή την οπτική γωνία του πρώτου προσώπου. Η φαινομενολογία, αντιθέτως,
επιμένει στο ότι δεν μας ενδιαφέρει εάν τα φαινόμενα που υπογράφει, που περιγράφει το υποκείμενο αντιστοιχούν σε μία πραγματική ύπαρξη ή όχι. Σημασία έχει ότι αυτά τα φαινόμενα, όπως τα βιώνει το υποκείμενο, έχουν μία δομή, την οποία πρέπει να τη λάβουμε υπόψη και να την περιγράψουμε και να την αναλύσουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να ψάξουμε πίσω από τα φαινόμενα για ένα μηχανισμό που θα εξηγούν τη γένεσή τους ή την αναφορά τους σε κάποια αντικειμενική πραγματικότητα. Το ενδιαφέρον είναι αυτά τα φαινόμενα, όπως το βιώνει το υποκείμενο, να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη. Αυτό λέει η φαινομενολογία, είναι αναπόφευκτο και για αυτούς που κάνουν την τριτοπρόσωπη. Το βίωμα δηλαδή, κύριε Ξενοδοϊδέα, το βλέπει τη συνειδησία. Ναι, μιλάει για βίωμα, μιλάω για φαινόμενα περισσότερο. Φαινόμενα εσωτερικά, συνειδησιακά, θα δούμε. Η λέξη βίωμα είναι μία λέξη που χρησιμοποιεί πολύ η φαινομενολογία. Την επόμενη φορά θα σας διαβάσω και τις ενστάσεις που έχει κάνει ο Χάιντεγκερ απέναντι στη χρήση αυτή την έννοια του βιώματος. Γιατί η έννοια του βιώματος έχει και αυτή ως έννοια κάποια προβλήματα. Θα σας πω και σήμερα κιόλας ποια είναι αυτά. Δεν είναι σίγουρο κατά πόσο η λέξη βίωμα αποδίδει σωστά αυτή την έκφραση που λέμε συνειδησιακό φαινόμενο. Εντάξει, θα σας πω γιατί. Σιγά σιγά, έτσι. Λοιπόν, λέει η φαινομενολογία ότι μπορεί να μην έχουν τα φαινόμενα αυτά κάποια υλική πραγματικότητα, να μην είμαστε σίγουροι ότι πραγματικά είναι υπαρκτά. Σημασία έχει όμως το υποκείμενο αυτά τα φαινόμενα βιώνει, συνειδητοποιεί και έχουν σημασία για το ψυχικό του βίο. Ακόμα και ένας μηχανισμός εξήγησης που υιοθετεί μια ψυχολογία πειραματική, καθαρά εμπειρική, δεν μπορεί παρά να αναφέρεται σε αυτά τα φαινόμενα. Έστω και αν στο τέλος προσπαθεί να κάνει τι, να απομειώσει την σημασία τους και την αξία τους. Να πει, ας πούμε, ότι τελικά αυτά τα φαινόμενα είναι μια ψευδαίσθηση. Και πραγματικά η έτερο φαινομενολογία του Ντένετ, η οποία είναι εξαιρετικά δημοφιλή στους ακαδημαϊκούς κύκλους, οδηγείται σε μια εγκατάλειψη της ιδέας ότι έχουμε συνείδηση. Η διαφορά ανάμεσα σε ζόμπι και σε ανθρώπους, δεν βρίσκεται στο επίπεδο της συνείδησης. Μπορεί να υπάρχουν διαφορές, δεν μας λέει ποιες, αλλά αυτές οι διαφορές δεν μπορούν να οριστούν με όρους συνειδησιακούς. Δεν είναι ότι ο άνθρωπος έχει συνείδηση και ένα ζόμπι δεν έχει. Αν υπάρχουν διαφορές, αν υπάρχουν λίγο, δεν είναι, αυτές πρέπει να αναζητηθούν αλλού και όχι στον χώρο της συνείδησης. Άρα, αυτές οι τακτικές της τριτοπρόσωπης προσέγγισης τελικά οδηγούν σε μία εξάλειψη της έννοιας της συνείδησης. Βέβαια, μέσα στους ίδιους τους κύκλους πλέον της ακαδημαϊκής πειραματικής ψυχολογίας έχει διαπιστωθεί ότι αυτό που λέμε συνείδηση σε μία πρωτογενή, αφελή, όπως λένε οι επιστήμονες, στάση είναι αναπόφευκτη και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν και οι πειραματικοί ψυχολόγοι ένα αντικείμενο. Οι δάλλους μιλάνε στο κενό. Και φαίνεται και ότι ο Ντένετ, ας πούμε, μέσα από την πρακτική του οδηγείται στο να πει έστω και ερμηνευτικά χρειαζόμαστε μια έννοια συνείδησης. Έστω και σαν κατασκευή που δεν έχει πραγματικότητα αλλά μόνο στο κεφάλι, ας πούμε, των ερμηνευτών, των παρατηρητών. Η φαινομενολογία έχει αυτό το βασικό χαρακτηριστικό, ότι δεν αναζητεί πίσω από τα φαινόμενα εξηγητικούς μηχανισμούς, σέβεται τα ίδια τα φαινόμενα και προσπαθεί να αντλήσει τις θεωρίες της μέσα από την ανάλυση αυτών των φαινομένων. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ το 1964 στη Γαλλία είχε εκφωνήσει μία διάλεξη υπό τον τίτλο «Το τέλος της φιλοσοφίας και το καθήκον της σκέψης, του σκέπτεστη». Τελειώνει η παραδοσιακή φιλοσοφία ως μεταφυσική και
ενδεχομένως εμφανίζεται η δυνατότητα μιας μη μεταφυσικής σκέψης. Εκεί παραπέμπει σε μία πολύ ωραία, λαβερή φράση του μεγάλου γερμανού ποιητή, του Γκέτε, που λέει αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο σας το διαβάζω, και το οποίο εκφράζει τη θεολογική στάση με έναν ιδεώδη τρόπο. Λέει ο Γκέτε, είναι από ένα σύνολο αφορισμών που έχει δημοσιευτεί με τον τίτλο «Κανόνες και στοχασμοί». Είναι ο αφορισμός αριθμός 993 που λέει ο Γκέτε, «Ας μην αναζητούμε, απλώς να μην αναζητούμε τίποτα πίσω από τα φαινόμενα. Αυτά τα ίδια τα φαινόμενα είναι η διδασκαλία. Αυτά μας διδάσκουν. Μην αναζητείτε πίσω από τα φαινόμενα εξηγητικούς μηχανισμούς. Αυτό που εκφράζει εδώ Γκέτε συνοψίζει το αφετηριακό σημείο της φαινομενολογίας σε όλες τις εκδοχές. Είτε είναι αυτή του Χούσελ, είτε είναι αυτή του Χάιντεγκερ, του Μαρλό Ποντί. Η διαφωνία τους βρίσκεται στον τρόπο που περιγράφουν τα φαινόμενα και ποια είναι η δομή αυτών των φαινομένων. Αν υπάρχουν διαφορές, είναι περισσότερο έτσι στην επεξεργασία αυτών των φαινομένων που θεωρούνται ως τα πρωταρχικά και απαράγραπτα φαινόμενα τα οποία κάθε θεωρία της συνείδησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Το πρώτο που προσπάθησα να σας δείξω στις προηγούμενες διαλέξεις είναι ότι η φαινομενολογία σέβεται τα φαινόμενα τα ίδια και παρόλο που η περιγραφή τους είναι ένα ευάλωτο και εύθραυστο εγχείρημα, θεωρεί ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να προσεγγίσουμε αυτό το χώρο που λέγεται ανθρώπινος νους, ανθρώπινο πνεύμα, ανθρώπινη συνείδηση, έστω και αν αυτές οι φράσεις κρύβουν μέσα μια μεγάλη αμηχανία και ανησυχία. Αυτό που κάνει ο Ντένετ είναι την αγωνία του και το άγχος του απέναντι στα προβλήματα που εγείρει η έννοια της συνείδησης να τα ξεπερνάει πώς. Αυτό που κάνουν όταν συνήθως λέμε στην καθημερινή γλώσσα πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Δηλαδή, η τακτική είναι να εξαλείψει το πρόβλημα, να το συγκαλύψει αφαιρώντας υποτίθεται το χώρο της συνείδησης. Δημιουργώντας όμως άλλα προβλήματα. Η φαινομενολογία ξεκινά από εκεί. Υπάρχουν όμως ενστάσεις κατά της φαινομενολογίας και από συγγενικούς χώρους, όχι τόσο αντίπαλους, που δέχονται ότι πραγματικά η αφετηρία πρέπει να είναι ο τρόπος που τα υποκείμενα βιώνουν τον ίδιο τους τον εαυτό και τα ίδια τους συναισθήματα και τα συνειδησιακά τους ενεργήματα. Υπάρχει μια παράδοση στη Γερμανία που επικαλείται τον Ιμάνουελ Καντ. Την περίοδο που ήταν ο Χούσελ, η παράδοση αυτή ονομαζόταν Νέο Καντιανή. Ένας από τους μεγάλους κορυφαίος εκπροσώπους αυτής της παράδοσης ήταν ένας φίλος του Χούσελ, ονόματι Παουλ Νάτορ. Παουλ Νάτορ έγραψε το 1912, είναι μια πολύ μεγάλη σπουδαία μορφή, ο οποίος το 1912 δημοσιεύει ένα πολύ σπουδαίο σημαντικό σύγγραμμα που λέγεται «Γενική ψυχολογία κατά την κριτική μέθοδο». Κριτική μέθοδος είναι αναφορά στον Κάντ, έτσι. Σε αυτό το βιβλίο, Παουλ Νάτορ διατυπώνει μία σειρά ενστάσεων κατά της φαινομενολογικής μεθόδου, στο μέτρο που η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τη διαδικασία της ρεφλεξιών. Ρεφλεξιών, ένας όρος που στην νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως αναστοχασμός,
αναστόχαση, ανάκλαση, ανασκόπηση, αρχαία ελληνικά αυτεπιστασία. Στον Πλωτίνο βρίσκουμε τη λέξη επάνωδος σε αυτόν. Είναι μια στροφή του υποκειμένου από τα αντικείμενα του έξω κόσμου στον τρόπο που συλλαμβάνουμε αυτά τα αντικείμενα μέσα από τα δικά μας ενεργήματα. Είναι μια στροφή προς τον εαυτό. Και λέει τώρα ο Νάτορ ότι αυτή η διαδικασία της ρεφλεξιών πάσχει από ένα εγγενές μειονέκτημα. Σας τα λέω τώρα αυτά γιατί για να δείτε πόσο περίπλοκο είναι το ζήτημα όταν μιλάμε για ψυχικά φαινόμενα. Έτσι. Πόσο δύσκολο είναι και να έχουμε συνείδηση σε όποιο χώρο και να κινόμαστε, είτε στη φιλοσοφία είτε στις επιστήμες, η αναφορά σε ψυχικά φαινόμενα μοιάζει πολύ εύκολη γιατί είναι ένας καθημερινός λόγος, αλλά πολλές φορές πίσω από τον τρόπο που αναφερόμαστε εμείς στην καθημερινότητα ή στην επιστήμη σε αυτά τα φαινόμενα κρύβονται τεράστιες προκαταλήψεις. Και συνήθως δεν βλέπουμε αυτές τις προκαταλήψεις. Είναι όπως ας πούμε συνήθως, ας πούμε ένας φοράει τα γυαλιά και τα φοράει πολύ καιρό, έχει ξεχάσει τα φοράει τα γυαλιά και νομίζει ότι βλέπει χωρίς γυαλιά. Αυτό είναι η προκατάληψη, ότι είναι, όπως λέει και ο Βίτκινστάιν, μια εικόνα που έχει εγγραφεί τόσο πολύ στο μυαλό μας, μας κρατάει αιχμάλωτος και δεν το καταλαβαίνουμε. Νομίζουμε ότι βλέπουμε τα φαινόμενα, ουσιαστικά βλέπουμε προβολές των προκαταλήψεών μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε μια κριτικότατη επαγρύπνηση ούτως ώστε όταν μιλάμε για ψυχικά φαινόμενα και φανταστείτε εσείς μιλάτε και για υγεία και αρρώστια, πράγματα τα οποία έχουν και μια αξιολογική φόρτιση, οπότε εδώ επιβάλλεται όχι απλώς μια κριτική επαγρύπνηση, ύψιστη προσοχή, διότι εδώ μπορεί να εγκλωβιστεί ένας άνθρωπος, μια ολόκληρη ζωή, έτσι, για να τον οδηγήσεις, αντί για τη θεραπεία, να τον οδηγήσεις στην καταστροφή. Ο Νάτορ λέει ότι αυτή η διαδικασία του αναστοχασμού έχει ένα εγγενές έλλειμμα και τις ενστάσεις του θα διατυπώσω την επόμενη φορά αναλυτικά γιατί εκεί υπάρχει και η πολύ ωραία συζήτηση που κάνει ο Μάρτιν Χάιντεγκερ στην οποία θα αναφερθώ διεξοδικά σε ένα πολύ ωραίο σε μια πολύ ωραία παράδοση την οποία ο Μάρτιν Χάιντεγκερ είχε κάνει, ήταν η πρώτη παράδοση που είχε κάνει ο Χάιντεγκερ στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ ως βοηθός του Χούσερ το 1919, λίγο μετά τον πόλεμο, το τέλος του πόλεμου, του πρώτου. Ήταν μια παράδοση που κράτησε, όπως λέει, τρεις μήνες, ήταν ένα εξάμηνο που κράτησε λίγο, στην ουσία κράτησε τρίγωνο, λόγω έκτακτων συνθήκων, έτσι. Και θεωρώ ότι μια από τις ωραιότερες παραδόσεις του Χάιντεγκερ είναι αυτή, η πρώτη του. Και φέρει τον τίτλο, είναι από την έκδοση των απάντων του Χάιντεγκερ, ο τόμος 56-57. Και φέρει αυτή η παράδοση τον τίτλο «Η ιδέα της φιλοσοφίας και το πρόβλημα της κοσμοθεωρίας». Εκεί θα συζητήσω, συζητάει τις ενστάσεις του ΝΑΤΟ κατά της φρονολογίας, τοποθετείται και δείχνει ο Χάιντεγκερ πώς η έννοια της ρεφλεξιών στον Χούσερ μπορεί να εννοηθεί προς την κατεύθυνση μιας ερμηνείας. Δηλαδή, ο αναστοχασμός και η περιγραφή, η φρονολογική έχουν το χαρακτήρα μιας ερμηνευτικής διαδικασίας. Δηλαδή, ο Χάιντεγκερ μοιάζει να προτείνει να πάμε από τη διαδικασία της ρεφλεξιών στη διαδικασία της ερμηνείας. Και γι' αυτό αυτοί που είναι τυφλά χάιντεγκεριανοί λένε ότι η μετάβαση από το Χούσερ στο Χάιντεγκερ είναι μια μετάβαση από την αναστοχαστική φαινομενολογία στην ερμηνευτική φαινομενολογία. Όσοι είναι υπερβολικά χάιντεγκεριανοί λένε εδώ υπάρχει μια ρήξη.
του Χάιντεγκερ με τον Χούσελ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια ριζικοποίηση, είναι μια συνέχιση, είναι μια διευκρίνηση ορισμένων στοιχείων της σκέψης του Χούσελ που απαλλάσσουν το Χούσελ λίγο από κάποιο καρτεσιανό φορτίο που είχε. Αλλά στην ουσία είναι χουσελιανή λογική του νεαρού Χάιντεγκερ. Είναι και προς την κριτική, δηλαδή πλευρά. Είναι κάτι που τα συνδέει, δεν το κατάλαβα αυτό που είπατε πριν. Θα σας πω τώρα. Η έννοια της ρεφλεξιόν στο Χούσελ τι σημαίνει. Προσέξτε. Συνήθως λέει ο Χούσελ, στην καθημερινή μας στάση, ως άνθρωποι, έχουμε την τάση να αναφερόμαστε στα αντικείμενα του έξω κόσμου και να θεωρούμε ότι είναι δεδομένη η αντικειμενικότητά τους. Εκφέρουμε πολλές κρίσεις, έχουμε απόψεις και θεωρούμε ότι αυτές οι κρίσεις και οι απόψεις που εκφέρουμε είναι αυτονόητα έγκυρες. Παρακάμπτουμε όμως το γεγονός ότι αυτά τα φαινόμενα, αυτά τα αντικείμενα τα προσλαμβάνουμε μέσα από κάποια ψυχικά, συνειδησιακά ενεργήματα. Και η ρεφλεξιόν, που λέει ο Χούσελ, ο αναστοχασμός, τι σημαίνει? Να θυμηθούμε ότι αυτά τα φαινόμενα, τα αντικείμενα, συγκροτούνται μέσα από διαδικασίες που έχουν σχέση με τη συνειδησιακή ζωή των υποκειμένων. Δεν υπάρχουν αντικειμενικά πράγματα τα οποία να μην δίδονται σε αντίστοιχα συνειδησιακά φαινόμενα του υποκειμένου. Μέσα από τη ρεφλεξιόν τι κάνουμε, στρεφόμαστε από την αυτονόητη αντικειμενικότητα του εξωτερικού κόσμου στον ψυχικό συνειδησιακό κόσμο του υποκειμένου. Προσέξτε, όχι όμως όπως λέει ο Χούσελ, για να πάμε σε ένα κλειστό κόσμο συνείδησης δήθεν ο άνθρωπος είναι ένα κλειστό σύμπαν και συνδέεται με τον εξωτερικό κόσμο μέσα από περίπλοκες διαμεσολαβήσεις. Όχι. Ο Χούσελ υπενθυμίζει απλά ότι όλες οι αντικειμενικές καταστάσεις του κόσμου συνδέονται και γίνονται αντιληπτές μέσα από αντίστοιχες ψυχικές διεργασίες. Μιλάει για μια συστοιχία που υπάρχει υποκειμενικών ψυχικών διεργασιών και αντικειμενικών πραγματικότητων. Αυτό ο Χούσελ το ονομάζει αποβλεπτικότητα. Η συνείδηση, λέει, του ανθρώπου είναι σφραγισμένη από την έννοια της intentionality, intentionality. Τι σημαίνει αυτό? Τα συνειδησιακά μας ενεργήματα, λέει ο Χούσελ, στο μεγαλύτερο μέρος τους, όχι όλα, χαρακτηρίζονται από μία αποβλεπτική αναφορά σε αντικείμενα του κόσμου. Η συνείδησή μας δεν είναι περίκλειση στον εαυτό μας, δεν έχουμε ένα υποκείμενο που είναι κλειστό στον εαυτό του και το μόνο που κάνει είναι η ρεφλεξιόν να μας επαναφέρει σε ένα κλειστό εαυτό που μας αποκλεί από τον κόσμο και μετά τίθεται το ερώτημα πώς από το μέσα κόσμο πάμε στον έξω. Ο Χούσελ λέει ότι η συνείδησή μας είναι αποβλεπτική, δηλαδή όλα τα φαινόμενα τα ψυχικά συνδέονται με αντικειμενικές καταστάσεις του εξωτερικού κόσμου. Τα αντικείμενα έξω τα ονομάζει ο Χούσελ υπερβατικά. Τι σημαίνει υπερβατικά? Εννοεί υπερβαίνουν το χώρο της συνείδησης, αλλά για να τον υπερβούν σημαίνει ότι ο τόπος εμφάνισής του είναι μέσα στα συνειδησιακά φαινόμενα. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε αντικείμενα χωρίς να λάβουμε υπόψη τα αντίστοιχα συνειδησιακά ενεργήματα τα οποία επιτελεί ένα υποκείμενο. Άρα η ρεφλεξιόν τι σημαίνει? Αντί να εστιάζω το βλέμμα μου μόνο στα αντικείμενα, βλέπω ταυτόχρονα και τον τρόπο που αυτά συγκροτούνται μέσα από αντίστοιχα συνειδησιακά ενεργήματα του υποκειμένου.
Η ρεφλεξιόν λοιπόν δεν σημαίνει ότι επιστρέφουν μέσα σε έναν περίκλειστο, σε μια περίκλειστη μονάδα. Δηλαδή δεν σημαίνει η φρονολογία ότι στρέφεται σε ένα κλειστό κόσμο, σε μια κλειστή μονάδα που δεν έχει παράθυρα προς τον έξω κόσμο και προσπαθεί εκ των υστέρων να φτιάξει παράθυρα για να επικοινωνήσει με τον έξω κόσμο. Αυτό είναι το καρτεσιανό μοντέλο. Στον Descartes έχουμε αυτή την εμπειρία ότι έχουμε βεβαιότητα για τον εσωτερικό μας κόσμο. Σε σχέση με τα εσωτερικό μας βιώματα, λέει ο καρτεσιανισμός, έχουμε μια προνομιακή εμείς πρόσβαση, μόνο εμείς ξέρουμε ότι τα έχουμε, οι άλλοι δεν ξέρουν ότι τα έχουμε εμείς. Και όσον αφορά τους άλλους, υποθέτουμε ότι έχουν συνδυσιακά φαινόμενα, χωρίς να είμαστε βέβαιοι ότι τα έχουμε. Μόνο για τον εσωτερικό μας κόσμο έχουμε, λέει ο Descartes, προνομιακή γνώση και βέβαιη γνώση. Για το αν οι άλλοι έχουν, ας πούμε, αντίστοιχα φαινόμενα, αν ελπίζουν, θυμούνται, σκέφτονται, αγωνιούν, αυτό το επιτυχάνουμε, αυτή τη γνώση επιτυχάνουμε υποθετικά και κατά αναλογία. Δεν λέει κάτι τέτοιο χρονολογία όμως. Ο Χούσελ δεν λέει πουθενά ότι κλεινόμαστε εμείς σε έναν εσωτερικό κόσμο και μετά ψάχνουμε να βρούμε έναν τρόπο για να επικοινωνήσουμε τον έξω κόσμο και με τα άλλα υποκείμενα. Έτσι. Είμαστε ήδη κατά κάποιο τρόπο στον κόσμο, επικοινωνούμε τον κόσμο και απλώς υπενθυμίζει η φαινολογία ότι αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο συντελείται μέσα από συνειδησιακά ενεργήματα των υποκειμένων, τα οποία δεν είναι περίκλειστα στον εαυτό. Ο Νάτορ τώρα. Τι στο Χάιντεγκερ είναι αυτό, αυτό που ξεκινάει ο Χάιντεγκερ είναι από αυτό που το δέχεται. Έτσι, από εκεί είναι και η αφετηρία του Χάιντεγκερ. Έτσι, η intentionality, η αποβλεπτικότητα είναι κοινό σημείο αφετηρίας. Απλώς ο Χάιντεγκερ το εμβαθύνει και το αναλύει μέσα από την έννοια που έχουμε μάθει, το είναι μέσα στον κόσμο. Έτσι. Απλώς ο Χάιντεγκερ του δίνει μια πολύ πιο αντικαρτεσιανή εκδοχή. Ενώ στον Χούσελ υπάρχει η χρήση ενιών που είναι βεβαρημένες από το λεξιλόγιο το καρτεσιανό. Μια τέτοια βεβαρημένη λέξη είναι η λέξη βίωμα, που λέμε. Συνειδησιακό ενέργημα. Όλα αυτά υπενθυμίζουν ένα καρτεσιανό αφορτισμένο λεξιλόγιο που έχει αντληθεί από τον περίπλειστο χώρο της υποκειμενικότητας. Αυτό δεν ισχύει στο Χούσελ. Είναι της αποβλεπτικότητας, κάνει αυτό το άνοιγμα της συνείδησης προς τον κόσμο. Δεν υπάρχει. Υπάρχει επικοινωνία. Δεν υπάρχει δηλαδή πρώτα μια συνειδησιακή, μια συνείδηση με τα ενεργήματά της και ψάχνει να βρει, σαν μια αμοιβάδα ξέρω εγώ που κινείται, να βρει ας πούμε παράθυρα στον κόσμο. Η συνείδηση είναι ήδη ανοιχτή στον κόσμο, απλά ο κόσμος συγκροτείται μέσα από ενεργήματα στην ίδια. Συγκροτείται πώς, ως προς το νόημά του. Αυτό θα σας το εξηγήσω. Απλώς κρατήστε τώρα ότι η έννοια της ρεφλεξιών έχει μία δυσκολία, λέει ο νεοκαντιανός αυτός ο Πάολ Νάτορ. Πριν πάω στη δυσκολία, την οποία θα την αναλύσω την επόμενη φορά πολύ πιο διεξοδικά σε συζήτηση, σε αναφορά και στο Χάιντεγκερ. Ο Πάολ Νάτορ ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία, για να δείτε πόσο σπουδαία φυσιογνωμία ήταν. Έχει κάνει μια υπέροχη εργασία που μου αρέσει πάρα πολύ για τον Μπετόβεν. Δεν είναι ένας ξερός νεοκαντιανός που συνήθως λέει. Ήτανε αυτός που όταν βγήκαν οι λογικές έρευνες του Χούσελ το 1900 είχε αναγνωρίσει γρήγορα τη σημασία τους και εκεί στις λογικές έρευνες του Χούσελ υπήρχε μια αναφορά του Χούσελ που ήταν εντυπωσιακή αν ξέρει κανείς τη μεταγενέστερη εξέλιξη του Χούσελ που έλεγε ο Χούσελ «Βλέπω συνδυσιακά βιώματα, βλέπω συνδυσιακά ενεργήματα, βλέπω συναισθήματα, καταστάσεις, δεν βλέπω όμως ένα ενιαίο εγώ που να τα συγκρατεί όλα αυτά. Δεν βλέπω ένα ενιαίο κέντρο που να λέγεται εγώ». Αυτό για τους καντιανούς ή για τους φιλοσόφους ήταν τότε σαν... αίρεση. Ήταν μια θέση η οποία φαινόταν... Όχι αίρεση, φαινόταν έγκλημα. Επανάσταση.
Το εγκληματικό. Και ο Νάτον επιχειρηματολογεί μέσα από την πέμπτη λογική έρευνα του Χούσελ για να του δείξει ότι και ο Χούσελ μπορεί να φτάσει στην ιδέα ενός ενιαίου εγώ. Πράγμα που το αποδέχτηκε βαθμία ο Χούσελ. Και άλλαξε και πήγαν στις λογικές έρευνες στο δεύτερο βιβλίο του που λεγόταν «Οι ιδέες για μια καθαρή φαινομενολογία», όπου εκεί εισάγει την ιδέα ενός εγώ, που είναι κάτι σαν κέντρο όλων των συνδυσιακών εγκλημάτων. Το οποίο βέβαια εγώ έχει ένα πολύ ισχνό χαρακτήρα. Μην φανταστείτε κανένα εγώ ουσία, πυρήνα, ένα εγώ που υπάρχει κάπου σαν πυρήνα. Είναι περισσότερο μια αναφορά, ας πούμε, σε ένα εγώ που είναι φορέας πιθανών ιδιωτήτων και κατηγορημάτων που μπορούν να αποδοθούν σε ένα υποκείμενο. Κάτι σαν ένας φορέας. Ο Νάτορ είχε γράψει ένα υπέροχο βιβλίο επίσης για τον Πλάτωνα και τη θεωρία των ιδεών και στο τέλος έκανε μια έντονη κριτική στον τρόπο που ο Αριστοτέλης είχε καταλάβει τον Πλάτωνα και στην ουσία απαξίωνε κάθε αριστοτελική κριτική και είχε χαρακτηρίσει τον Αριστοτέλη ως ένα φαρμακοποιό που λειτουργεί με συνταγές. Γιατί σας το λέω τώρα, έτσι, ήτανε χαρακτηριστικό των Νεοκαρδιανών να αποθεώνουν τον Πλάτωνα, γιατί ήταν αυτός που κατά κάποιο τρόπο προετοίμασε το έδαφος για τον Καντ, και άρα υπάρχει σύνδεση Καντ και Πλάτωνα, ενώ ο Αριστοτέλης ήταν μια μέτρια διάνοια. Το 1921-22 ο Χούσελ γράφει στον Νάτο και του λέει να λάβει υπόψη για μία πιθανή θέση στο Μάρμπουργκ, στο Πανεπιστήμιο Μάρμπουργκ, το δικό του βοηθό, τον Χάιντεγκερ. Του λέει ο Νάτορ, τι έχει γράψει ο Χάιντεγκερ. Του λέει ο Χούσελ, τίποτα. Γράφει όμως, από ό,τι μου λέει, ένα βιβλίο όπου προσπαθεί να δείξει ότι η πρακτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη είναι ένα προανάκτημα της φαινομενολογίας. Τα ηθικά νοικομάχια, η ρητορική του Αριστοτέλη, όλα αυτά τα κείμενα τα οποία ο Αριστοτέλης τα θεωρούσε ως μέρος της λεγόμενης δεύτερης φιλοσοφίας. Η πρώτη φιλοσοφία είναι η οντολογία που βγάζει αιώνια συμπεράσματα, ενώ η δεύτερη φιλοσοφία, ηθική, πολιτική, όλα αυτά, οικονομία, έχουν γνώσεις που είναι μεταβλητές και τυχαίες. Γιατί η ανθρώπινη φύση έχει κάτι το τυχαίο. Και δεν μπορούμε να συζητάμε από την ηθική απόλυτες αλήθειες. Ενώ στην οντολογία και στη μεταφυσική, την πρώτη φιλοσοφία, έχουμε απόλυτες αντιλήψεις για το τι είναι το όν. Ο Χάιντεγκερ βγάζει ότι το μεγάλο επίτευγμα του Αριστοτέλη ήταν στη δεύτερη φιλοσοφία, στην πρακτική φιλοσοφία, και είναι φαινομενολόγος ο Αριστοτέλης. Ο Νάτορ του λέει, ας του στείλει ο Χάιντεγκερ μία αναφορά για την έρευνά του για τον Αριστοτέλη. Και ο Χάιντεγκερ τη γράφει αυτή την αναφορά σε τρεις μέρες, ένα 20-σέλιδο κείμενο που λέγεται «Αναφορά στον Νάτορπ». Το παίρνει ο Νάτορπ, ο οποίος ηρίστον παρόδο είναι εχθρικά διακείμενος προς τον Αριστοτέλη και εντυπωσιάζεται και με βάση αυτό το μικρό κειμενάκι του δίνει τη δυνατότητα να πάρει τη θέση έκτακτου καθηγητή στο Μάρμπουργκ, δίπλα σε κολοσσούς εκείνη την περίοδο. Έτσι. Το λέω αυτό για να δείτε ότι ο Νάτορπ στην ουσία μέσα από, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και πρακτικά έχει συμβάλει, ας πούμε, στην ανάπτυξη της φαινομενολογίας. Ο Νάτορπ έλεγε τώρα σχέση με τη ρεφλεξιόν σε αυτό το κείμενο το εξής, ότι κάθε, λέει, αναστοχασμός έχει το εξής πρόβλημα, λέει, ότι θεματοποιεί το χώρο του υποκειμένου και του εγώ. Θεματοποιώντας το όμως, το μετατρέπει σε ένα αντικείμενο. Και έτσι χάνεται μέσα από τη ρεφλεξιόν αυτό που είναι χαρακτηριστικά σε ένα υποκείμενο. Τι είναι ο χαρακτηριστικό σε ένα υποκείμενο, να μην είναι ποτέ αντικείμενο. Ξεκινάει από τη θέση του Καντ, ότι το εγώ στο Καντ, όπως και το υποκείμενο στη βασική του διάσταση, είναι κάτι που δεν επιδέχεται θεματοποίηση. Και στον Καντ το εγώ είναι κάτι το οποίο, για το οποίο δεν μπορούμε να έχουμε γνώση. Άρα αυτό που λέει η φαινομενολογία, ότι μέσω της ρεφλεξιών μπορώ να έχω μια αυθεντική γνώση του υποκειμένου και των ενδυμάτων,
είναι για τον ΝΑΤΟ λάθος, διότι κάθε ρεφλεξιόν, λέει το ΝΑΤΟ, έχει το χαρακτήρα εξαντικειμενίκευσης, δηλαδή μετατρέπει κάτι που είναι υποκειμενικό, κάτι το οποίο αντιστέκεται στο να γίνει αντικείμενο, το θεματοποιεί και το καταστρέφει. Δηλαδή, στην ουσία, ακυρώνει μέσα από αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα της φαινομενολογίας. Διότι αν ισχύει αυτό, τότε η αξία της φαινομενολογίας ότι περιγράφει την υποκειμενικότητα στην καθαυτό φύση της, οδηγείται στην καταστροφή. Ο ΝΑΤΟ βάζει πολλά στοιχεία, όπως για παράδειγμα, ότι και η πιο απλή περιγραφή, τι κάνει, ας πούμε ότι περιγράφω εγώ ένα βίωμά μου και λέω αυτό που τώρα νιώθω εγώ είναι ελπίδα. Στην περιγραφή αυτή που φαίνεται να είναι τόσο απλή και άμεση, χρησιμοποιώ, λέει ο ΝΑΤΟ, μία καθολική έννοια, την ελπίδα. Και μέσα εκεί το επιμέρους αυτό το υπαγάγω στην ελπίδα. Όταν κάνω μια περιγραφή, χρησιμοποιώ κάτι γενικευτικό, στο οποίο υπαγάγω κάτι ατομικό. Από την στιγμή που το υπαγάγω το ατομικό, τι το έχω κάνει, το έχω αφαιρέσει την ιδιαιτερότητά του. Το έχω αλλάξει την Παναγία. Έχω αλλάξει τη φύση. Ο ΝΑΤΟ βάζει πολλά στοιχεία που οδηγούν τη φαινομενολογία στο όριό της. Εδώ όμως έχουμε μια διαφορετικού τύπου όμως κριτική σε σχέση με αυτή που είχε κάνει ο Ντένετ. Διότι εδώ ο ΝΑΤΟ ξεκινάει από κοινές προϋποθέσεις, θεωρεί και αυτός ότι έχουμε τη δυνατότητα μιας πρωτοπόρου πρόσωπης περιγραφής, αλλά αυτή έχει κάποια όρια. Εγγενή όρια. Και ο ίδιος κάνει μια διαφορετική πρόταση για μια μεθοδική προσέγγιση της συνείδηση, η οποία όμως είναι εξ νεγατίβο, δηλαδή αποφατικά, αρνητικά, δηλαδή δεν μπορούμε να μιλάμε θετικά για την υποκειμενικότητα και τη συνείδηση, παρά μόνο δια της αρνήσεως, δια της αρνητικής οδού. Αποφατικά, όπως η αποφατική θεολογία δεν μιλάει για το Θεό απευθείας, αλλά μόνο τι δεν είναι ο Θεός, τι δεν είναι, τι δεν είναι, τι δεν είναι. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο, ούτε το άλλο, εκεί. Και κάνει μια ολόκληρη μεθοδολογία, ας πούμε, ο ΝΑΤΟ. Την επόμενη φορά, αυτό είναι η υπόσχεση, είναι και εκεί που θέλω να καταλήξω, θα δείτε την εξαιρετική απάντηση που δίνει ο Χάιντεγκερ στο πνεύμα του Χούσα. Ο Χούσα δεν απάντησε ο ίδιος, απάντησε όμως ο Χάιντεγκερ, και να δείτε πώς ο Χάιντεγκερ νομιμοποιεί το εγχείρημα της φαινομενολογίας με ένα εκπληκτικό τρόπο, δείχνοντας τι προϋποθέτει ήδη ο άνθρωπος όλα αυτά που λέει στην κριτική του. Άρα, την επόμενη φορά κυρίως θα μπω σε μία κριτική, σε μία προσπάθεια να δείξω πώς η έννοια της ρεφλεξιών στη φαινομενολογία μπορεί να φάρει αυτό που ο Χάιντεγκερ ονομάζει ερμηνεία, που αυτή η ερμηνεία δεν έχει θεωρητικό χαρακτήρα, ένα προθεωρητικό χαρακτήρα θα δούμε, τον οποίο ο Χάιντεγκερ το περιγράφει ως συμπάθεια με τη ζωή. Μιλάει για μία συμπάθεια με τη ζωή. Που έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι, και δείχνει έτσι ότι είναι ενήμερος, ας πούμε, για το πόσο δύσκολο είναι να μιλάμε για τα ψυχικά φαινόμενα με έναν θεωρητικό τρόπο. Έτσι. Σε ποια άποψη είναι αυτό ήδη άχυτα για να μην συμπαθεί για τη ζωή. Σε αυτή την παράδοση. Σε αυτό που μας είπα. Από εκεί θα τα πάρω. Θεωρώ ότι αυτή η παράδοση του 1919, πέρα από το ότι προειδεάζει και για μεταγενέστερες, ας πούμε, αντιλήψεις που είχε μετά από τη στροφή. Δηλαδή, φανταστείτε ότι εδώ βρίσκουμε για πρώτη φορά την εξής αναφορά, ότι η λέξη βίωμα ερλέπνης, που είπαμε, μετασχηματίζεται και ερμηνεύεται από τον Χάιντεγκερ με βάση αυτή την έννοια που είναι σήμα κατά πεθαίνει για τη σκέψη του από το 1936 και μετά, τη στροφή. Και είναι η λέξη Ράιγνης, έτσι. Σημάν. Θα σας πω πώς γίνεται αυτό και τι σημαίνει αυτό για την σχέση του βιώματος, της συνείδησης με το εγώ. Γιατί εδώ στη λέξη Ράιγνης
υπάρχει η λέξη eigen, eigenes. Είναι μια αναφορά στο δικό μου. Έτσι, στο ίδιο, στο δικό μου αυτό. Το να γίνεις το ίδιο δικό σου. Θέλει λίγο. Αν ποιος έχει μια αναφορά, προσέξτε, όχι σε ένα εγώ ενεργητικό, αλλά σε ένα, θα το εκφράζαμε, εγώ το οποίο είναι περισσότερο σαν αιτιατική, σε εμένα, εμένα. Εαυτός πάλι έχει ένα πρόβλημα, σαν λέξη, λέει ο Χάιντιγκερ, ότι φτιάχνει κάτι σαν ένα πυρήνα, πάλι, ένα ουσιώδη πυρήνα. Κάθε βίωμα είναι ένα συμβάν που αφορά εμένα. Με αφορά, με ενδιαφέρει, μου οδηγεί σε μια διαδικασία μέρημνα και ενδιαφέροντος, μια ανησυχία. Και εδώ το εγώ δεν εμφανίζεται, αυτό να κρατήσετε, και αυτό το λέω, δεν εμφανίζεται ως ονομαστική, αλλά ως αιτιατική. Είναι κάτι το οποίο είναι, στο οποίο απευθύνεται το ενέργημά μου, δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργεί το ενέργημα. Το εγώ δεν είναι δημιουργός, είναι κάτι που πάσχει. Αλλά δεν πάσχει παθητικά, την ώρα που πάσχει ενεργεί κιόλας. Δηλαδή έχει ένα γίγνεσθε. Έχει ένα σκοπό αυτό που είναι ακόμα. Σκοπό, τι σκοπό. Έχει μία δράση. Ένα happening που λένε οι καλλιτέχνες. Έχει ένα συμβάν, έχει μία διαδικασία συμβάντος και εδώ έχει ενδιαφέρον ο Χάιντιγκερ λέει η λέξη ερλέπνης σε αυτή την παράδοση εξακολουθεί ακόμα να χρησιμοποιεί και λέει φθαρμένη λέξη, αλλά δεν βρίσκω άλλη καλύτερη. Σημασία έχει πως την κατανοώ. Το βίωμα δεν είναι κάτι κλειστό στον εαυτό του, έτσι, δεν είναι μέρος μιας κλειστής συνείδησης. Είναι ένα sich verhalten zu. Πριν πάει στο Ereignis, βάζει αυτή τη λέξη. Sich verhalten zu. Είναι ένα, το sich verhalten έχει την έννοια και του συμπεριφέρομαι απέναντι σε κάτι και του σχετίζομαι. Συμπεριφέρομαι και πρακτικά και μέσα από τις πρακτικές σχέσεις σχετίζομαι και με το αντικείμενο. Το ερλέπνης δηλαδή είναι μια μορφή πρακτικής σχέσης με τα αντικείμενα. Έτσι βλέπετε εδώ πέρα ότι στην ουσία η αποβλεπτικότητα που μεταφράζεται σε μια πρακτικού τύπου κυρίως, πρακτικού και θεωρητικού ταυτόχρονα, σχέση με τα αντικείμενα. Δεν είναι καθαρά συνδυσιακά φαινόμενα τα οποία έχουν ένα θεωρητικό, ας πούμε, υπόβαθρο. Είναι, δεν είναι η συνείδηση κάτι σαν και αυτό που είναι μια θεωρητικού τύπου γνώση. Η συνείδηση είναι μια πρακτική σχέση με αντικείμενα, πράγματα, καταστάσεις, η οποία αυτή η πρακτική σχέση έχει μια αυτοσυναίσθηση. Όχι συνείδηση με την έννοια ότι είναι ενοιολογικά δομημένη, αλλά έχουν μία, όπως τη λένε, επίγνωση, μία αυτεπίγνωση. Ποτέ δεν είναι ένα τυφλό, λέει ο Χάιντιγκερ, πρακτικό ενέργημα, αυτό που με συνδέει με τα αντικείμενα και τον κόσμο, αλλά δεν είναι και ένα ενοιολογικά προτασιακά δομημένο, το οποίο μπορεί να εκφραστεί άμεσα γλωσσικά. Έτσι είναι το ευλέπνης, είναι μία πρακτική συμπεριφορά και σχέση, η οποία έχει και επίγνωση του εαυτού της. Ταυτόχρονα, έτσι. Γι' αυτό λέει ο Χάιντιγκερ, δεν λέω εγώ τώρα να αντικαταστήσω τη θεωρητική έννοια της συνείδησης με μία πρακτική, αλλά θέλω να ανατρέψω αυτή την κλασική διάκριση θεωρίας και πράξης. Είναι κάτι που είναι πρακτικό και συνάμω μία αυτεπίγνωση. Έχω μια εξοικείωση. Την ώρα που συμπεριφέρομαι, έχω και μια εξοικείωση με το γεγονός ότι συμπεριφέρομαι προς αυτόν τον κόσμο. Έχω μια άμεση εξοικείωση, οικειότητα. Και χωρίς να γίνεται θέμα. Αυτό είναι το βασικό. Δεν θεματοποιείται, μπορεί όμως εκ των υστέρων, γι' αυτό προσέξτε. Αυτό όμως έχει σημασία τότε. Επειδή υπάρχει αυτή η αρχική εξοικείωση, γι' αυτό μπορώ αργότερα να θεματοποιήσω. Είναι ο όρος δυνατότητας για να έχω θεματολογική περιγραφή. Διότι δεν είναι το βίωμα ένα κλειστό πράγμα το οποίο ας πούμε μετά εκ των υστέρων προσπαθώ να το συλλάβω, αλλά ήδη εκ των προτέρων έχω μια επίγνωση αυτού του πράγματος
την ώρα που το επιτελώ. Αλλά αυτή η επίγνωση δεν είναι θεματοποιημένη, εξαντικειμενικευμένη, είναι μία μορφή άμεσης οικειότητας που έχω με ό,τι πράττω και κάνω και με ό,τι σχετίζω. Και δεν υπάρχει θέμα χρονική, δεν υπάρχει. Πολύ μεγάλο θέμα. Ναι. Αλλά αυτά τα έχει πει και ο Χούζο και θα στα πω κιόλας, γιατί προσπαθεί να μιλήσω και για το χρόνο στο Χούζο, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, δείχνει πώς επηρεάστηκε ο Χάιντεγκερ γιατί από την χρονική ανάλυση του Χούζο. Στην ουσία, ο Χάιντεγκερ απαλλάσσει κατά κάποιο τρόπο τη χουσελιανή ορολογία από ένα καρτεσιανό υπόλοιπο το οποίο επικρέμαται πάνω από την ανάλυση του Χούσελ και δεν τον αφήνει να δείξει το ριζοσπαστικό χαρακτήρα της φαινολογίας. Ο Χάιντεγκερ στην ουσία βοηθάει τον Χούσελ να απελευθερωθεί. Δεν τον απορρίπτει, δεν τον ανατρέπει. Αυτό είναι, θα έλεγα, χαϊντεγκεριανή αλαζονία. Θέλει να εμφανιστεί ως πρωτότυπος. Αλλά στην ουσία ριζικοποιεί το εγχείρημα του Χούσελ. Το απαλλάσσει από κάποια βαρύδια τα οποία δεν επέτρεψαν στο να φανεί ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας του Χούσελ. Και γι' αυτό μάλιστα ο μεγάλος Μωρίς Μερλοποντή έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Όποιος έχει διαβάσει, λέει, τις χειρόγραφες σημειώσεις του Χούσελ, βλέπει ότι ό,τι έχει πει ο Χάιντεγκερ έχει προεξοφληθεί από τον Χούσελ. Και ότι ο ένας με τον άλλον αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθάνε και οι δύο μαζί στο να δημορφωθεί το εγχείρημα της φαινομενολογίας με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Βεβαίως, κάνω εδώ μία παρένθεση. Μιλάω για Χάιντεγκερ και εκνευρίζομαι, διότι, το λέει και στο Θανάση, την περίοδο έτυχε να διαβάσω αυτά τα άθλια, μαύρα σημειωματάρια του Χάιντεγκερ. Όπου από το 1933 μέχρι το 1945 κατασκευάζει στο μυαλό του την ιδέα ενός εβραϊσμού που συνωμοτεί κατά της εγκυρότητας και ορθότητας και του κόσμου, μια θεωρία συνωμοσίας στο μυαλό του, που μου φαίνεται αδιανόητη τη στιγμή που ο ίδιος άνθρωπος, δεν μπορώ να το καταλάβω, μου φαίνεται αδιανόητη και ερωτικές σχέσεις και με Εβραίες, όχι με την μόνο Χάνα Άρεντ, έτσι, ήταν λίγο επιρρεπής σε ερωτικές περιπέτειες. Και δύο φοιτητές του Εβραίου, όχι δύο. 95% των φοιτητών του και που άφησαν μεγάλη εποχή ήταν, με ξέρεις τον Κάταμα, δεν ξέρω, όλοι οι άλλοι ήταν Εβραίοι. Όχι σημαντικότητα. Και γι' αυτό ήταν σοκ, έτσι, σκεφτείτε. Έτσι, είχε μαθητή και αυτόν τον μαρξιστή, ο οποίος συνέδεσε Μάρξ, Φρόιντ, αλλά μέσα από την κυριανή οπτική γωνία. Είχε γίνει γκουρού των φοιτητών στο γαλλικό Μάι, αναφέρομαι στο Χέρμπερτ Μαρκούζε, τον μαθητή του Χάιντεγκερ. Το 1930, υπό την επίβλεψη του Χάιντεγκερ, κάνει μια πρώτη προσπάθεια για αυτό που λέμε σήμερα Χάιντεγκερ-νομαρξισμό. Υπό την αιγίδα, υπό την εποπτεία του Χάιντεγκερ, κάνει μια αναφορά στη σύνδεση έννοια ιστορικότητα του Χάιντεγκερ με το Χέγκελ και το Μάρξ. Και έχουμε μια επιστολή του Μαρκούζε το 1945 που απευθύνεται στον Χάιντεγκερ και μας λέει «Τι έγινε, δάσκαλε?» Η απάντηση του Χάιντεγκερ είναι, τι να πω, σε αφήνει άναυ. Δεν ξέρω πώς το ξεπερνάω, το ξεπερνάω. Δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται, σαν να έχεις δύο ανθρώπους. Είναι σαν να λέει αυτό ο Ρεμπό, ας πούμε, που λέει «Το εγώ είναι ένας άλλος». Το εγώ όταν γράφει είναι ένας άλλος. Όταν σκέφτεται είναι ένα άλλο πράγμα. Και όταν είναι ο Χάιντεγκερ, στη διαθυμενή του ζωή, είναι ένα άλλο πράγμα. Το οποίο είναι κάτι σαν ένα... Μην το γράψω αυτό. Το ξέχασε το 20, το απέριψε το 20.
Γιατί ούτε αυτό το απορρίπτει, γιατί είναι μια δύσκολη συνέντευξη αυτό. Σαν να λέτε, κύριε Τσεροπαγίδη, ψάχνουμε την απόλυτη καθολική αλήθεια για τον φιλόσοφο. Έλαντε. Όχι, απλώς το αναφέρω τώρα εν είδη έντασης που νιώθω όταν μιλάω για το χέρι, την ίδια στιγμή σκέφτομαι και διαβάζω αυτά τα πράγματα και μου έρχεται κοινώς να ξεράσω. Δεν είναι εύκολο να το χωνέψεις. Και είναι δύσκολο να βρω μία σύνδεση, μία κατανόηση, είναι δύσκολο. Γιατί πιστεύω ότι πραγματικά σε ορισμένα κείμενά του έχει δώσει στοιχεία μιας διοφυΐας, ας πούμε, ανεπανάληψης. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Δεν μπορώ να καταλάβω, να το χωνέψω, πώς γίνεται. Ο Ιμάνουελ Λεβινάς, φαίνεται, φανάζομαι ότι ήταν σε αντίστοιχη αμηχανία με μένα, και το χειρότερα βέβαια, διότι αυτός είχε χάσει και τους γονείς του στα κρεματόρια και ο ίδιος παραλίγο να χάσει τη ζωή του σε αντίστοιχη εμπειρία. Και μίλησε για το διαβολικό κακό αναφερόμενος στην περίπτωση του Χάιντεγκερ. Μια έννοια τόσο τραυματικής αμηχανίας που δεν ξέρει κανείς πώς να την χρησιμοποιήσει για να κατανοήσει αυτό το φαινόμενο, ίσως να είναι το ακατανόητο. Τι να σου πω, δεν μπορεί να καταλάβει. Θέλω να σε αφήσω λίγο ή θέλω να το πάμε μόνο λίγο. Είναι τόσο συναρπαστικό, θέλω να συνεχίσουμε και γιατί. Θέλει 2 λεπτά διάλειμμα, αλλά εντάξει, κάντε λίγο και τις 5 λεπτά έτσι να μην.